Αυτό ήταν ένα από τα θέματα τα οποία ήθελα να του θέσω. Ήταν ένα από τα θέματα που αργότερα θα σα θέσω. Είναι ερώτηση. Να σα πω, επειδή την έχετε ξεκινήσει εσεί. Αλλά εξέλιξε. Εγώ έχω. Και θέλω να μιλήσουμε για αυτό. Έχω ενστάσει όπω. Γιατί είναι υγιή συζήτηση. Και αυτή που γίνεται στην κεντροαριστερά και αυτή που πρέπει να γίνει στην κεντροδεξιά. Ναι, βάλατε κάποια κάφια. Εσεί μιλήσατε και για την δεξιά τη δεξιά και από τα αριστερά τη δεξιά, προ το κέντρο δηλαδή. Όταν λέτε τη δεξιά τη δεξιά, εννοείται προφανώ τη δεξιά αυγή. Όχι, όχι. Ακούστε. Θα μου το πείτε, θα μου τα πείτε. Σήμερα. Θα μου τα πείτε. Θα μου τα πείτε. Να πάω στον κύριο Βίζα. Μετά έχουμε χρόνο να τα πούμε. Τελικά, τι γίνεται με το δημοψήφισμα και τι γίνεται μετά την. Η ψήφιση του νομοσχεδίου ήταν ένα γεγονό προδιαγραμμένο, δεν αμφισβητεί κανεί. Σήμερα έχουμε τι προτάσει. Τακτικισμό, όπω καταγγέλθηκε και στη Βουλή. Η ουσία. Να κάνω καταρχήν τρει δηλώσει. Η μία σα αφορά. Ναι. Παρακαλώ. Η μία είναι ότι βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ευθύνη για την ύπαρξη του κροκόδιλου. Και αυτό αποδεικνύεται περίφρανα ότι θέλουμε και το φράγμα, θέλουμε και την ζωή στο περιβάλλον. Και ο κύριος Λιμπεράκης και ο κύριος Μαμαγκάκης είναι. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποιες συνιστώσεις διαφοροποιούνται. Η ασφάλεια, αν θέλετε, των λεγόμενων μου. Η δεύτερη δήλωση είναι ότι είναι ψευδές αυτό που κυκλοφόρησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε στη Βραζιλία επιθετική αναδιαπραγμάτευση του αποτελέσματος με τη Γερμανία. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Και το τρίτο που σας αφορά είναι, πώς το λέτε αυτό, ρήξεις με το παρελθόν, βαθιές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, αλλαγή του τοπίου, είναι, θα έλεγε κανένας, αποκατάσταση του πολιτικού σκηνικού όπως βγήκε από τις ευρωεκλογές, άρα εκλογές. Αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο ζήτημα. Εδώ, πρώτον, να μην χάνουμε την ουσία. Και η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας και ιδιαίτερα αν αφαιρέσουμε το τροπάριο του χαζού επενδυτή το οποίο επικαλείται κάθε τόσο η κυβέρνηση, γιατί περί αυτού πρόκειται, το τροπάριο του χαζού επενδυτή. Ότι θα έρθει κάποιος, θα αγοράσει, θα βάλει λεφτά να εξυγχρονίσει, θα φτιάξει και τον, πώς είναι, τον αντίπαλό του και έτσι θα πέσει το ρεύμα, δηλαδή ψάχνουμε κάποιον ο οποίος. Βέβαια, λεφτά πολλά δεν θα βάλει στην αρχή. Γιατί ναι, είναι εξασφαλισμένη, θα κάνει επενδύσει και τα λοιπά. Δεν έχουν συμβεί πουθενά. Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ μέχρι ναι, και το 2020. Πουθενά δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτό δεν ακούστηκε στη συζήτηση στη Βουλή. Και έρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο. Ναι, μπορεί, αλλά. Καταρχήν, όσον αφορά το δημοψήφισμα, εγώ δεν έκανα χωρίς λόγο την επισήμανση ότι δεν έχει γίνει ποτέ δημοψήφισμα από το 1974 και μετά. Γιατί το έκανα, γιατί εδώ έχουμε ένα συνταγματικό δικαίωμα το οποίο δεν εφαρμόζεται. Δικαίωμα το οποίο δεν βρίσκει την εφαρμογή του δεν είναι δικαίωμα. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν αυτό το πράγμα. Δεύτερο, η κυβέρνηση δεν έχει ως ιδιοκτησία την ενέργεια στη χώρα. Είναι η ιδιοκτησία του ελληνικού λαού και έχει δικαίωμα να απαιτήσει και ο ελληνικός λαός μέσα από το Σύνταγμα και τους νόμους. Αυτό επιβάλλουν το Σύνταγμα και τους νόμους. Να μιλήσει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ναι, σου λέει όμως δεν ήταν πλειοψηφία. Μισό λεπτάκι. Δεν ήταν είναι από τις προεκλογικές υποσχέσεις της κυβέρνησης. Αυτό είναι το ζήτημα. Όπως δεν αποέδειξαν οι ευρωεκλογές, δεν έχει κοινωνική πλειοψηφία η κυβέρνηση. Άρα εδώ έχουμε ένα δεύτερο ζήτημα. Το, άρα, με αυτή την έννοια δεν εδώ, μπορεί να νομοθετεί τίποτα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει την ίδια στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ξέρετε τι είπαμε. Δηλαδή, ξέρετε επειδή στις ευρωεκλογές. Μετά τις ευρωεκλογές υπάρχει αλλαγή. Θα πρέπει ποσοτική, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Να κλείσουμε τη Βουλή. Λίγο πολύ, λίγο πολύ μετά τις ευρωεκλογές του 2009 και η επίσημη τοποθέτηση τότε του ΠΑΣΟΚ είναι ότι έχει απονομιμοποιηθεί η κυβέρνηση. Διαφορά σε και ποσοστά. Και τεράστια διαφορά. Θα σας θυμίσω ότι τότε ο διακομματισμός είχε περίπου 70% σε εκείνες τις εκλογές. Τώρα τα δύο κόμματα που κυβερνούν αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάπου εκεί στο 30. Λέω λοιπόν. Μας λέει άλλα. Συνεχίστε. Το Σύνταγμα μας λέει άλλα. Επικαλείστε το Σύνταγμα. Δεν λέει αυτά το Σύνταγμα. Επικαλείστε το Σύνταγμα λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό λέω. Πολύ συγκεκριμένα. Και ο κανονισμός της Βουλής πολύ συγκεκριμένα. Δεν λέω ότι ψηφίζουμε στις ευρωεκλογές. Ότι 120 βουλευτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή. Ζήτημα δημοψηφίσματος. Εμείς καταθέσαμε χτες το βράδυ πρόταση με 4 όλες και όλες γραμμές. Δεν πήγαμε δηλαδή σε πολιτικό σκεπτικό, δεν έχει νόημα. Και λέμε ότι εμείς ζητάμε να συζητηθεί με τον απαιτούμενο αριθμό στη Βουλή
ώστε να διενεργηθεί δημοψήφισμα που όσο αφορά. 180 όσο αφορά. Απαιτούνται 180. Εγώ δεν καταλαβαίνω και θα πρέπει να απαντήσετε. Για ποιο λόγο και εσείς δεν θέλετε να γίνει δημοψήφισμα. Για έχει ποιο λόγο. Δηλαδή. Βεβαίως έχει ουσία. Και για τον υγειαλό θα γιατί κάνουμε δημοψήφισμα αποποιείστε πρώτον. Πριν από λίγο καιρό. Αποποιείται η κυβέρνηση. Για τις συντάξεις πρώτον. Έπρεπε να κάνουμε δημοψήφισμα. Ακούστε με. Αποποιείται η κυβέρνηση. Τότε. Αποποιείται των ευθυνών της ναι. για έναν συνολικό ενεργειακό σχεδιασμό και αποποιείται στο όνομα της ίδιας της κοινωνίας. Δεύτερο, αποποιείται οποιαδήποτε διαδικασία για ένα ανεργειακό σχέδιο. Και τρίτο, δεν έχει δικαίωμα αυτή τη στιγμή να παράγει νομικά αποτελέσματα, δηλαδή να συγκροτήσει μια μικρή κρατική ΔΕΗ, την οποία αμέσως μετά θα ξεπουλήσουμε. Πρέπει να κάνουμε μια διακοπή. Δεν θα μείνουμε μόνο στο θέμα της ΔΕΗ. Μετά θα γυρίσουμε. Θα ακούσω και από εσάς κάτι. Και δεν θα μείνουμε μόνο στο θέμα της ΔΕΗ. Πρέπει να φύγουμε από το θέμα της ΔΕΗ. Και να σας πω βέβαια με την εμπειρία που έχουμε εμείς εδώ στην εκπομπή. Ο κόσμος όταν μιλάει για ΔΕΗ. Αυτό έχει στο μυαλό του. Το λογαριασμό. Το λογαριασμό. Και, δεν βλέπει... και αν δείτε το λογαριασμό. Μόνο ρεύμα δεν πληρώνει. Μόνο το ρεύμα δεν πληρώνει.